Δεν πήγατε συνεπώ στο Υπουργικό. Σήμερα πρόκειται να καταθέσετε και το νομικό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, για τα σκούτερ, κύριε Υπουργέ, το οποίο είχαμε αναφέρει και στο πρόσφατο παρελθόν. Αυτή η πρόθεση να μπει μια τάξη, να μην κυκλοφορούν παντού, μες στους δρόμους, χωρίς κράνος και όλα αυτά. Ναι, λόγω της απουσίας μου δεν συζητήθηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα καταδεχθεί την επόμενη φορά. Την επόμενη και θα τα πούμε γι' αυτό την επόμενη φορά. Στο μεταξύ, όμως, κύριε Καρούσε, μας ενδιαφέρει πολύ να δούμε τι θα γίνει με αυτή την πύλη με τα ποδήλατα. Κάνετε δεύτερες σκέψεις για την πύλη, διότι λένε κάποιοι ότι θα μας στοιχήσει περισσότερο να λειτουργήσει αυτή η πύλη από τη χορηγία για τα ποδήλατα. Δεν υπάρχει έτσι θέμα και οι πύλες δημιουργούνται για να μένουν και όχι κάθε φορά που έχουμε ένα πρόγραμμα να κάνουμε μια πύλη. Και ουσιαστικά οι πύλες δημιουργούνται για να ανοίγουν ουσιαστικά. Αυτό είναι το... Η πύλη η οποία έχει δημιουργηθεί θα χρησιμοποιηθεί και για άλλα προγράμματα, όπως θα είναι η επιδότηση για τον αγορά προστατευτικού εξοπλισμού των μοτοσυκλετιστών που θα τεθεί σε εφαρμογή σε λίγους μήνες, είτε θα είναι τα κίνητρα για την ηλεκτροκίνηση και πάρα πολλά άλλα, αλλά δεν θα κοστίσει. Αυτά που ακούγονται δεν εσταθούν με έναν πάρα πολύ μικρό ποσό. Τελικά ήταν η ιδιωτική εταιρεία, μας είπε ο συνεργάτης σας, που τον είχαν βγάλει προχτές, που δεν άνοιξε ποτέ αυτή η πύλη. Την έκανε η ιδιωτική εταιρεία που ανέμενε την δοκίμαση. Τελικά δεν την δοκίμασε και ότι υπήρχε έτσι ένα στρες τεστ για 7.500. Η πύλη είχε δοκιμαστεί. Βεβαίως και είχα γίνει στρες τεστ, βεβαίως και είχα γίνει όλα τα απαραίτητα. Και εγώ δεν θα είχα την έγκριση να ανοίξω την πύλη, αν δεν νιώθα και εγώ ίδιος ότι θα λειτουργούσε. Όταν είδαμε τις επισκέψεις στην ιστοσελίδα τις πρώτες μέρες, είπαμε ότι να υπολογίσουμε ένα αυξημένο αριθμό επισκεπτών είναι λογικό. Και γι' αυτό είχαμε κάνει και τα ανάλογα στρες τεστ. Μάλιστα, είχε αγοραστεί και συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο θα βάζει σε ουράν αναμονή, σε αναμονή των επισκέπτων της ιστοσελίδας και να του δίνει σειρά προτεραιότητα. Ναι. Λόγω της πολλής επισκεψιμότητας δεν άντεξε η πύλη, αλλά τα θέματα έχουν επιληθεί. Επόμενη εβδομάδα θα ξαναανεβεί η πύλη και είμαστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να έχουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα. Το όλο θετικό από την όλη, το όλο θέμα είναι το γεγονός ότι η ανταπόκριση των πολιτών έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες μας. Να αναφέρουμε ότι υπήρχαν γύρω στις 4.500 μοναδικοί επισκέπτες, μοναδικά IT, εκείνες τη μισή ώρα που λειτουργούσε η πύλη. Έτσι υπολογίζουμε οι αιτήσεις να είναι κάπου εκεί. Το πρόγραμμα είναι τριετή, να το αναφέρουμε, να γνωρίζουν και οι πολίτες. Να το ξεκαθαρίσουμε, διότι όταν έμαθαν οι πολίτες ότι μιλάμε μόνο για 500 ποδήλατα, εντάξει, το σχολίασαν πολύ αρνητικά. Το πρόγραμμα είναι σε τριετή βάση. Υπάρχουν 120.000 οι οποίες θα διατεθούν μέχρι το τέλος του χρόνου. Υπάρχουν στον προϋπολογισμό 250.000 οι οποίες μπορεί και να αυξηθούν για τον προϋπολογισμό του 2022 και ακόμα 200.000 για τον προϋπολογισμό του 2023. Γιατί το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο? Είναι η πρώτη φορά που γίνεται το πρόγραμμα αυτό. Είναι για 600 ποδήλατα περίπου. Θα το δοκιμάσουμε, θα δούμε αν υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε ή να αλλάξουμε. Γιατί μέσα στο 2022 θα υπάρχει ακόμα ένα πρόγραμμα και μέσα στο 2023 ακόμα ένα πρόγραμμα. Ναι. Απλά, κύριε Υπουργέ, αυτό που για το οποίο σας ασκείτε κριτική, είχα ρωτήσει και εγώ, δεν έπρεπε να μπουν κάποια κριτήρια, αν θέλετε, έτσι ο καθένας που θέλει να αγοράσει ένα ποδήλατο μπαίνει σε αυτή την πύλη και το παίρνει? Δεν έπρεπε να υπάρχουν κάποια στοιχεία, αν θέλετε, και ασφαλιστικές δικλείδες? Για να... Είναι 500 επί συνόλου αυτά τα ποδήλατα. Έχουν πει τα κριτήρια. Έχουν πει τα κριτήρια. Και το κριτήριο, ιδιαίτερα το εισοδηματικό, είναι το γεγονός ότι είναι ποδήλατο μέχρι 1.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένο και του ΦΠΑ. Ναι, αλλά έτσι και εγώ, και να μην θέλω ποδήλατο, αν έχω εκείνη την ώρα να μπω να κάνω μια αίτηση και πάω και παίρνω ένα χωρίς να το χρειάζομαι. Ο στόχος του σχεδίου δεν είναι να επιδοτήσουμε τα ποδήλατα σε αυτούς που ίσως να έχουν κάποιον οικονομικό πρόβλημα. Ο στόχος του σχεδίου είναι να αυξηθεί ο αριθμός των ποδηλάτων που κυκλοφορούν στην Κύπρο. Αυτό είναι ο στόχος του σχεδίου. Ναι. Εάν θα μπαίναν και εισοδηματικά κριτήρια, ένα 10% από αυτό που κάνουν αίτηση περίπου δεν θα μπορούσε να υποβάλει αίτηση. Εμείς θέλουμε κόσμο να χρησιμοποιεί τα ποδήλατα, ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων. Και σίγουρα, όπως έχω πει,
θα υπάρχουν και βελτιώσεις. Το πρόγραμμα αυτό έχουν πάρθει αποφάσεις. Θα το αξιολογήσουμε όταν ολοκληρωθούν οι αιτήσεις, που θα έχουμε και τα στατιστικά και θα γνωρίζουμε ουσιαστικά ποιος έχει πάρει ποδήλατο. Θα γνωρίζουμε να το χρησιμοποιεί, διότι μετά θα κάνουμε και μια έρευνα τηλεφωνική σε αυτούς οι οποίοι θα αγοράσουν ποδήλατα, να δούμε αν πραγματικά τα έχουν χρησιμοποιήσει. Τι θα σας πω, κύριε Υπουργέ, όχι, το έχω στην αποθήκη ή το πούλησα. Υπάρχουν τρόποι επιστημονικοί που μπορούμε να διαπιστώσουμε στιγματοληπτικά εάν κυκλοφορούν τα ποδήλατα ή όχι. Αλλά, ωραία, άρα είμαστε στο σημείο που. Κύριε Υπουργέ, στο σημείο είμαστε τώρα που θα τη λειτουργήσετε την πύλη. Το έχετε βάλει στόχο. Την ερχόμενη εβδομάδα θα μας πείτε, θα στηθούν αυτοί που είναι που περίμεναν και τόση ώρα την προηγούμενη εβδομάδα. Κάποιοι μάλιστα είχαν και σειρά αναμονής. 200-300 μπροστά τους, αλλά ξαφνικά μείναν και εκείνοι έτσι. Μεσοδότσιν. Σε κάθε περίπτωση θα γίνει αυτό. Είναι ισχύ, είναι για 500 ποδήλατα σε πρώτη φάση. Θα κρατήσετε κάποιους αριθμούς για να λειτουργήσει σωστά? Είναι γύρω στα 600 ποδήλατα. Θα γίνει άλλη διαδικασία, θα υπάρχει μια σελίδα, θα μπορεί να εμπιστευτεί οποιοδήποτε, θα δίνει το email του και το κινητό του, θα υπάρχει και OTP για να επιβεβαιώσουμε ότι είναι πραγματικά άτομο. Mm-hmm. Και θα παίρνει σειρά προτεραιότητα. Η πρώτη 600 είναι ένα αριθμό, ίσως ακόμα 200 που θα είναι επιλαχών, θα πάρουν την έγκριση. Μετά θα κλείσει η πλατφόρμα και θα ενημερωθούν μέσω email ή μέσω μηνύματος πώς μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση τους. Θα έχουν κάποιες ημέρες. Είναι διαφορετική διαδικασία. Ναι, είναι διαγωνισμός γρηγορότερης πεταλιάς, αν θέλετε. Ενώ σε αυτά τα θέματα δεν έχει σωστό και λάθος. Ναι. Θα δοκιμάσουμε ένα σκετά πράγματα. Είναι η σειρά προτεραιότητας, το οποίο το έχουμε κάνει και με άλλα προγράμματα που έχουν τα ιδιαίτερα το τμήμα οδικών μεταφορών, όταν είχε την ηλεκτροκίνηση την προηγούμενη φορά. Πάρη ήταν με σειρά προτεραιότητας. Υπάρχει άλλη άποψη η οποία συζητείται να γίνει κλήρωση, αλλά δεν θεωρώ ότι η κλήρωση είναι το πιο σωστό ή το πιο κατάλληλο τρόπο να προχωρήσουμε. Υπάρχει η σειρά προτεραιότητας. Έχουν αποδείξει οι φίλοι του ποδηλάτου ότι υπάρχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και ουσιαστικά αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς δεν είναι να αλλάξουμε τη διαδικασία, αλλά ίσως να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό για τα μελλοντικά σχέδια για να ικανοποιηθούν περισσότεροι πολίτες. Γιατί, όπως έχω πει, ο στόχος είναι να υπάρχουν ποδήλατα να κυκλοφορούν στους δρόμους μας. Επομένως, για μένα είναι θέμα προϋπολογισμού στην τελική, διότι έχει αποδειχθεί ότι έπρεπε να ήταν πολύ αυξημένος ο προϋπολογισμός των προγραμμάτων αυτών. Κάτι το οποίο το κοιτάζουμε, αφού δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του ποσοτήριου. Να έχει και μια. Και θα το συζητήσουμε. Σε αυτόν την τριετία, ο στόχος είναι να επιδοτηθούν 2.500 ποδήλατα περίπου. Που είναι ένας αρκετά σημαντικός αριθμός, αλλά βάζει το ενδιαφέρον. Ναι, λέει και ένας τηλεθεατής εδώ όμως δεν μπορώ να περιμένω το να κάνω αίτηση, να περιμένω 3 χρόνια να μου δώσουν 200 ευρώ επιδότηση. Η ολοκλήρωση του, οι πληρωμές του πρώτου σχεδίου θα γίνουν πριν τις 15 Δεκεμβρίου. Φέτος. Γι' αυτόν τρέχουμε να λειτουργούμε τα φέτος, ακριβώς. Ναι, για τους 500 πρώτους τυχερούς της. Τα πρώτα 600 ποδήλατα θα ολοκληρωθούν άμεσα. Μάλιστα. Μετά, τώρα, κύριε Καρούσε. Ιανουάριο ή Φεβρουάριο θα γίνουν κάποιες τροποποιήσεις στο υφιστάμενο σχέδιο, αν και εφόσον χρειαστεί, ίσως και αλλαγή του προϋπολογισμού και θα ξανανακοινώσουμε το σχέδιο. Υπάρχουν 300 σχέδια επιδοτήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η συντριπτική πλειοψηφία δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια. Μάλιστα. Γιατί ακριβώς ο λόγος που το κάνουν αυτό στις χορηγήσεις είτε τοπικές αρχές, είτε κράτη, είτε περιφέρειες είναι. Για να υπάρχουν ποδήλατα, για να φαντάζομαι, γνωρίζατε, έχετε και αυτοί με πύλη, το είχαν κάνει το ενδιαφέρον, η οποία δεν ανταποκρινόταν. Όλοι σχεδόν είναι με ψηφιακό τρόπο που γίνονται αυτές οι αιτήσεις. Ναι. Η Κύπρο όμως είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι παρόμοιο. Δεν περιμέναμε κανένας αυτού του είδους να υπάρχει έτσι σημαντική ζήτηση. Και εμείς που είμαστε αισιόδοξοι, δεν περιμέναμε να υπάρχει αυτή η ζήτηση. Αν έγινε οποιοδήποτε λάθος στην πύλη, θα το διορθώσουμε. Επόμενες μέρες. Επειδή είχαμε το προηγούμενο της πύλης εμβολιασμού, που εκεί υποτίθεται ότι μπήκαν 100-200.000, ξέρω εγώ, την πρώτη μέρα. Εσείς μας λέτε περίπου 4.500 ήταν αυτοί που επιδίωξαν. 4.500 ήταν οι μοναδικοί επισκέπτες εκείνη την ώρα που λειτουργούσαν. Και ήταν το refresh μετά για τους υπόλοιπους. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, συνεπώς την ερχόμενη εβδομάδα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η χορηγία επιδότηση. Θα ανακοινωθούν οι νέες λεπτομέρειες, η διαδικασία, η οποία
πάλι θα είναι με σειρά προτεραιότητα και είμαστε σίγουροι ότι πλέον δεν θα έχουμε το οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Θέλω να δούμε και κάτι άλλο επίσης πολύ σοβαρό. Το συζητήσαμε και κατηδίαν, κύριε Υπουργέ. Είχαμε φέρει εδώ και ειδικούς και ένα παιδί, βεβαίως, ένα νεαρό που κόνταψε να χάσει το χέρι του από αυτά τα δυστυχήματα που προκύπτουν μια την άλλη με οχήματα τύπου μπάκι, τετράτροχες, κυκλοφωνάνε μέσα στους δρόμους, στον Ακάμα, στην Αγία Νάπα, χωρίς κανένα έλεγχο. Ο καθένας, όποιος θέλει, τα οδηγεί, βάζει και μωρά μέσα, χωρίς ζώνες, χωρίς κράνη. Ποιο ευθύνη είναι, κύριε Υπουργέ? Καταρχάς, έχετε απόλυτο δίκιο ότι υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με τα μπάκι και αυτού του είδους οχήματα. Είναι κάτι το οποίο το έχω ζήσει και είχα αντιδράσει μάλιστα και ως δήμαρχος τότε της Αγίας Νάβας. Ναι. Είναι καθημερινό το φαινόμενο των οδικών συγκρούσεων, των ατυχημάτων, σοβαρών τραυματισμών, θανατηφόρων. Να κάνει ο καθένας ουσιαστικά ό,τι θέλει όπως το θέλει, χωρίς ούτε να υπάρχει χωρίς έλεγχο. Και υπάρχει πρόβλημα στο θέμα αυτό. Ναι. Υπάρχουν πολλές αρμοδιότητες, αλλά αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι αυτά τα οχήματα εγγράφονται με βάση ευρωπαϊκό κανονισμό. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε εμείς από μόνοι μας να αλλάξουμε. Όμως υπάρχουν σίγουρα κάποια πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Γι' αυτό έχω καλέσει μια σύσκεψη τις επόμενες ημέρες. Θα έρθει και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, θα έρθει και η αστυνομία και οποιοδήποτε άλλος έχει σχέση με το θέμα των μπάκι. Ακόμα και το Τμήμα Δασών, αφού έχουμε κάποια θέματα στον ΑΚΑΜΑ, που είναι αρμοδιότητα του Τμήματος Δασών, mm-hmm. να δούμε το τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορεί να υποχρεώσουμε τους οδηγούς αυτών των οχημάτων και τους επιβάτες να φορούν συγκεκριμένο προστατευτικό εξοπλισμό. Ναι. Όπως θα κάνουμε για παράδειγμα τώρα με αυτούς που οδηγούν μοτοσυκλέτες για επαγγελματικούς λόγους. Δηλαδή να φορούν κράνος ή συγκεκριμένη στολή για να οδηγούν αυτού του είδους οχήματα. Αυτό το θέμα που έγινε με τα οχήματα ενοικιάσεων την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή ναι. δεν είναι υπέρ της οδικής ασφάλειας και δίνει το μήνυμα σε όποιον νοικιάζει την πάκη. Ότι του λένε ότι αν καταγγελθείς από την αστυνομία, αν τρέχεις ή οδηγάς μεθυσμένος ή οτιδήποτε είναι με εξώδικο, μην το πληρώσεις και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Γι' αυτό και πρέπει να επιλύσουμε και το θέμα των οχημάτων ενοικιάσεων, ώστε να παίρνει το μήνυμα όποιος νοικιάζει κάτι, ένα όχημα, και θα πληρώσει εάν τιμωρηθεί. Αυτή τη στιγμή μπορούν να τρέχουν ανεξέλεκτα, να σταθμεύουν όπου θέλουν, να οδηγούν όπως θέλουν και αν τους καταγγείλει αστυνομία ή τροχονομία του Δήμου, δεν πληρώνουν και παίρνουν το μήνυμα ότι αφού δεν υπάρχει έλεγχος μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Τον ΑΚΑΜΑ είμαι σίγουρος ότι μπορούν να παρθούν κάποιες αποφάσεις, ίσως να απαγορευτούν ή να μπουν ώρες που να μπορούν να κυκλοφορούν κτλ. Είναι θέματα του Τμήματος Δασών, του Υπουργείου Γεωργίας. Έμαθα να μας ζητηθεί βεβαίως και θα πούμε τις απόψεις μας. Ιδιαίτερα στα θέματα οδικής ασφάλειας, αλλά να είστε σίγουροι ότι θα αλλάξουν κάποια πράγματα προς το θετικό για την οδική ασφάλεια. Είμαστε διαθετημένοι να προωθήσουμε τις νομοθετικές ρυθμίσεις που πρέπει. Έχω ζητήσει από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών να κοιτάξει το θέμα, ώστε να είμαστε έτοιμοι όταν θα οργανώσουμε τη σύσκεψη αυτή να πάρουμε αποφάσεις μαζί με την αστυνομία και οτιδήποτε χρειάζεται, είτε νομοθετική ρύθμιση, είτε άλλη ρύθμιση που μπορεί να κάνουμε, εμείς θα την κάνουμε, διότι αυτό το θέμα πρέπει να λήξει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.